Είναι μία πρόκληση καταρχήν για μένα. Είχα συνηθίσει στο ενημερωτικό. Απλά είχα κάποιο πρόβλημα με το να ξυπνώ από τα χαράματα, γιατί έχω και τρία παιδιά. Και έτσι πάνω σε αυτό το μικρό πρόβλημα προέκυψε αυτό. Έφυγε η συνάδελφος Γαβριέλα Χριστοδούλου, έπρεπε να αντικατασταθεί με κάποια άλλη κοπέλα. Και έτσι ήμουν και εγώ πρόθυμη. Η διεύθυνση είπε, ωραία, αφού έχουμε τους ανθρώπους να το κάνουμε. Και είμαι εδώ με τον Λουκά και τον Θεόδουλο. Είναι κάτι καινούριο για μένα. Από αυτή την εκπομπή ξεκίνησα το 2006 με ρεπορτάζ και ξέρω εγώ. Αλλά τώρα ο ρόλος είναι διαφορετικός. Αλλά πιστεύω ότι θα το πάμε μια χαρά. Ναι, έγινε casting. Στο casting ήμουνα κι εγώ. Α, κάνεις και εσύ casting. Βεβαίως, αφού η διαδικασία ήταν αυτή, εγώ ακολούθησα τις διαδικασίες. Δεν έχω να πω ότι είμαι κάποια και δεν το κάνω. Ακολούθησα όλες τις διαδικασίες. Ήμουν η μόνη κοπέλα στο ΡΙΚ που το είχε κάνει. Και όπως οι άλλες κοπέλες ακολούθησαν αυτό που είπε η διεύθυνση, το ακολούθησα και εγώ. Έχουν γραφτεί πολλά, απλά εγώ πάντα αποφεύγω να διαβάζω και να βάζω τον εαυτό μου σε αυτή τη διαδικασία, γιατί μόνο ψυχοφθόρα είναι. Είχα μάθει τελικά ότι θα ήμουν εγώ λίγο μέσα στις διακοπές και έτσι, εντάξει, δεν άφησα να με επηρεάσει κάτι. Είπα ότι αν θα γίνει, θα γίνει. Όταν διάβαζες τα δημοσιεύματα ότι θα ήταν η Τζόρτζια Παναγή, ρώτησες τη διεύθυνση της event. Ήμουν διακοπές. Αλήθεια. Ήμουν διακοπές, δεν ρώτησα κανέναν. Ήταν η μόνη χρονιά που είχα χρόνο με τα παιδιά μου και είναι αυτό που σου είπα πριν. Ότι πίστευα και πιστεύω ότι όταν είναι να γίνει κάτι, θα γίνει. Πίστευα στον εαυτό μου, πίστευα στα παιδιά, πίστευα στην ομάδα. Και όλα βαίνουν καλώς τώρα. Και ζει τον Μιχάλη για την... Ναι, τους έχω δει λίγο, γιατί είπαμε οι προετοιμασίες ξεκινάνε από τα χαράματα. Τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Δεν τους βλέπουμε ανταγωνιστικά. Όλοι θα προσπαθήσουμε να δώσουμε το καλύτερο στους τηλεθεατές. Και από εκεί και πέρα οι τηλεθεατές θα επιλέξουν και ομάδα και τι είναι αυτό που τους αγγίζει περισσότερο, έτσι.